στα μέτωπα της φωτιάς. Αφενός ο Λουκάς Παθάρης από εκεί που είχε ξεκινήσει την περιοχή του Αρακαπά. Αφετέρου η Φρόσο Βιολάρη εκεί που βρίσκεται τώρα το κυριότερο μέτωπο, το κεντρικό μέτωπο της φωτιάς στην Βαβατσινιά. Θα αρχίσουμε από την Φρόσο την Βιολάρη για να μας δώσει την εικόνα που επικρατεί τούτη την ώρα εκεί στην ορεινή της επαρχίας Λάρνακας. Φρόσο. Νέστορα, καλησπέρα σε όλους. Πραγματικά σας μεταφέρω στιγμές απίστευτες. Είμαστε όλοι εδώ με κίνδυνο πραγματικά εντός του επόμενου δεκαλέπτου να εγκλωβιστούμε. Φαίνεται πίσω μου, νομίζω, η εικόνα μιλά από μόνη της, Νέστορα. Οι πύρινες φλόγες μας κυκλώνουν σιγά σιγά. Είμαι στο δρόμο που οδεύει προς τη Βαβατσινιά. Το Σίγμα Λαϊ βρέθηκε εδώ από την πρώτη στιγμή. Πρέπει να σου πω ότι ο κόσμος εδώ έντρομος εγκατέλειπε τα σπίτια του μαζί με ό,τι είχαν, έβαζαν σε διπλοκάμπινα αυτοκίνητα, ό,τι υπήρχε φόρτωνα για να φύγουν όσο το δυνατό γρηγορότερα και πιο ασφαλέστερα από τα σπίτια τους. Να σου πω επίσης ότι είναι δεκάδες οι εθελοντές, είναι εδώ μαζί μας, οι οποίοι περιμένουν σήμα. Δέχτηκαν μηνύματα, είναι κυνηγετικοί σύλλογοι, οι οποίοι περιμένουν να πάνε στο μέτωπο με ό,τι έχουν, με τις εξαρτήσεις που έχουν, είναι ενημερωμένοι μέσω μηνυμάτων να σπεύσουν εκεί. Επίσης πρέπει να σου πω ότι εδώ έρχεται ο πρόεδρος. Νέστορα, βλέπεις τις τάχτες οι οποίες έρχονται στο πρόσωπό μου πραγματικά. Οι στιγμές εδώ είναι απίστευτες. Στο δρόμο είναι ο πρόεδρος. Ενημερωνόμαστε ότι έρχεται με ηγεσία εδώ για να στηθεί κέντρο επιχειρήσεων εδώ πιο πάνω. Στο δρόμο είναι η αστυνομία η οποία αποκόπτει την τροχιά προς τα πάνω και προς τα κάτω, την ελέγχει για να φύγουμε όλοι ασφαλείς. Έχει πέσει νύχτα, πρέπει να σου πω ότι είμαστε εδώ περίπου 40 λεπτά και βλέπουμε ότι ήταν πίσω από το βουνό και ήταν μια μικρή φλόγη της Ανέστορα. Τώρα πραγματικά έχει πιάσει η ουρά χιλιομέτρων. Έχω μαζί μου τον Δήμαρχο των Λευκάρων, ο οποίος πάει πάνω κάτω, τον βλέπουμε από την πρώτη ώρα, του μιλάμε όλοι από νωρίς το απόγευμα και έχει εικόνα του τι ακριβώς γίνεται και καλά είναι να τον ακούσουμε για λίγο να μας πει πώς είναι τα πράγματα. Να τον ακούσουμε. Δήμαρχε. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι πρώτο ψυχραιμία, δεύτερο δεν χρειάζεται πανικός, τρίτο καλή οργάνωση και τέταρτο να είμαστε χρήσιμοι που είμαστε εδώ. Και χρήσιμοι είμαστε όχι να κάνουμε δηλώσεις απλώς, αλλά να μεταφέρω δύο σημαντικά νομίζω μηνύματα αυτή την ώρα, ότι είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε τους κατοίκους της περιοχής σε αγροτουριστικά αν χρειάζεται. Αυτό είπα από την πρώτη στιγμή και στην ΕΜΑΚ και στην Αστυνομική Διεύθυνση της Λάρνακας. Και δεύτερο, οι εθελοντές, τα παιδιά που είναι εδώ και πιο μπροστά, να βοηθήσουν το έργο των πυροσβεστών και γενικότερα όλων όσων. Υπάρχει το χωριό, έχει ετοιμαστεί, κέντρα έχουν πάει, κουβέρτες εκεί, νερά. Είναι δύσκολη νύχτα απόψε, έχει υγρασία, εντάξει. Όπως με ξέρετε χρόνια, δεν είμαι υπέρ του πανικού, ούτε και υπέρ της φλιαρίας. Είπα ότι όλοι οι άνθρωποι που είναι εδώ είμαστε έτοιμοι να τους φιλοξενήσουμε σε αγροτουριστικά καταλήμματα αν χρειάζονται. Ούτε θα ξαπλώσουν έξω, ούτε θα τους αφήσουμε αβοήθητους. Είμαστε δίπλα τους. Το είπα από την πρώτη στιγμή. Και το δεύτερο, να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή τους πυροσβέστες και τις υπηρεσίες της πολιτείας, όλους ανεξαίρετα, που κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες αντιμετωπίζουν μια πυρκαγιά πρωτόγνωρη για την περιοχή. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να δράσουν ακόμα πιο αποτελεσματικά και υπάρχει και ένας κίνδυνος. Γι' αυτό είπα ότι δεν πρέπει να μεταφέρουμε πανικό, αλλά να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εδώ να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή την πυρκαγιά για να μην μεταφερθεί και στην κοινότητα της Βαβατσινιάς, στα Λεύκαρα και βεβαίως στο δάσος του Μαχαιρά, που εκεί πέρα θα είναι ανεξέλεκτη. Οι εθελοντές, Νέστορα, πρέπει να σου πω, που είναι εδώ, σου είπα και πριν, είναι έμπειροι. Λένε ότι έχουν εξαρτήσεις, έχουν την κατάλληλη κατάρτιση, περιμένουν ένα σήμα να πάνε. Ωστόσο, πρέπει να πούμε αυτό που λένε από νωρίς το απόγευμα όλοι οι αρμόδιοι. Καλό είναι να λαμβάνουν οδηγίες, λοιπόν, να μην πηγαίνουν ανεξέλεκτα όλοι. Έχει νυχτώσει εδώ, η ορατότητα είναι περιορισμένη. Πρέπει να σου πω ότι έρχεται αρκετός κόσμος προς τα πάνω. Δίπλα μας εδώ υπάρχει και αντιπροσωπεία του κόμματος της ΕΔΕΚ, η οποία ήρθε εδώ για να δει προλίγου συμβαίνει. Καλό είναι ο κόσμος Φρόσο, να βάζουμε, μείνει ασφαλισμένος. Βάζουμε μια άνω τελεία, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάντως είναι συγκλονιστική εικόνα που βλέπω στο βάθος πίσω από σας. Τις βουνοκορφές να φλέγονται κυριολεκτικά. Δεν μιλάμε για κινδύνους αναζωπυρώσεων και όλα αυτά. Μιλάμε για μια φωτιά που μένεται. Και μένεται εξ όσων βλέπω, και επιτρέψτε μου, επειδή είμαι και γνώστης της περιοχής, σε αρκετά μεγάλη έκταση και προφανώς και έχονται δάση αυτή τη
την ώρα που μιλάμε. Από εκεί και πέρα βάζουμε μια ανωτελεία με το μέτωπο που έχουμε αυτή την ώρα.